Καλησπέρα σε όλους. Άλλη μία Πέμπτη εδώ μαζί σας. Κυριάκος Μακριώτης και Λάζαρος Μερεντίτης. Γεια σας, γεια σας. Άλλη μία εκπομπή εδώ πέρα στο κανάλι της Νέας Σμύρνης. Να μιλήσουμε για κάποια πραγματάκια. Είχαμε εθνικές αυτή τη φορά, δεν είχαμε συλλόγους. Συνήθως μιλάμε για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για Champions League, Europa League και τα σχετικά. Είχαμε κάποιους αγώνες, έτσι, ειδικά έναν που μας ενδιέφερε, με την Εθνική Ελλάδος. Βέβαια. Είχαμε κάποια ακόμα πραγματάκια που θα σχολιάσουμε. Να πούμε κιόλας εδώ πέρα ότι μπορεί να βγει λίγο μικρή η συγκεκριμένη εκπομπή, διότι ουσιαστικά ό,τι ήταν να πούμε για Champions League, για τα θέματα με τους λόγους τα έχουμε ήδη πει και δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, γιατί είχαμε τις εθνικές. Ναι, έχουμε ένα διάλειμμα τώρα που έχει γίνει. Ξαναρχίζουμε όμως σύντομα. Ναι, αυτό δεν έχουμε κάποιο νέο σχετικά με συλλόγους. Τα είχαμε πει όλα στην προηγούμενη εκπομπή. Μόνο για εθνικές θα μιλήσουμε, βασικά για αγώνες εθνικής, αυτούς που έγιναν. Να πούμε δύο λόγια. Ειδικά θα μείνουμε. Εγώ δύο πραγματάκια θέλω σίγουρα να σχολιάσουμε αρκετά. Να αρχίσουμε λέγοντας κάποια γενικά πράγματα για το Euro, για το Euro, ή να πούμε κατευθείαν στους αγώνες που μας ενδιαφέρουν. Τι να πούμε γενικό. Για αποτελέσματα. Έχουμε κάποια αποτέλεσμα έτσι που αξίζει να αναφέρουμε. Έχουμε διάφορα. Να μιλήσουμε διάφορα αρχικά... σημαντικά παιχνίδια τα οποία έχουν γίνει. Θα τα δούμε στην πορεία. Βασικά, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την εθνική που μας ενδιαφέρει όλους. Να μιλήσουμε πρώτα για Εθνική Ελλάδος. Έτσι, που είναι ο αγώνας που είπες και εσύ μόλις, μας ενδιαφέρει και όλους. Γενικά, η εμφάνιση των παικτών στον αγώνα δεν ήταν κακή. Τουλάχιστον υπήρχαν κάποιοι παίκτες που παίξαν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυνατά. Ναι. Αλλά υπήρχαν και άλλοι που δεν έδωσαν αυτό που περιμέναμε όλοι. Να αρχίσουμε αρχικά λέγοντας σίγουρα πως ο Βλαχοδήμος, εξαιρετική εμφάνιση, έτσι. Πολύ καλός, πολύ καλός. Ο οποίος βγήκε μάλιστα και πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα για την εθνική ομάδα τουλάχιστον. Ναι, πέρα... Απέκουσε και το πέναλτι του... Α, ναι, αυτό μεγάλη στιγμή. Βέρκχοστ και εντάξει. Μετά νομίζω ότι όλοι είδαμε το απόσπασμα που... Εξηλαιωθήκαμε εκεί πέρα. Με τον Βλαχοδήμο που έλεγε εκεί πέρα... Πεταχτήκαμε στον αέρα. Ωραία πράγματα του έλεγε του Βέρκχοστ. Ανταλλάσσαν γαλλικά. Ένας Γάλλος και ένας Έλληνας και ένας Ολλανδός. Αλλά ναι, ο Βλαχοδήμος πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Απέκρουσε, έπιασε βασικά το πέναλτι. Εκεί πέρα πεταχτήκαμε όλοι στον αέρα. Νομίζω όλοι όσοι το βλέπαμε. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι θα αναβάλει γκολ η Ελλάδα βασικά. Ναι, κάπως έτσι. Γιατί τώρα δεν είναι και λίγο να πιάνεις πέναλτι σε τέτοιον αγώνα κρίσιμο από την Εθνική Ολλανδία και όλος, η οποία είναι μια... έχει μια καλή ομάδα. Βέβαια, ο οποίος Βλαχοδήμος, εντάξει, το έχουμε αναφέρει και καμιά δύο φορές, είχε πιάσει και το πέναλτι του Εμπαπέ το πρώτο, έτσι, ναι, με τη Γαλλία, μέσα στη Γαλλία. Είναι δυνατός, έτσι. Αλλά έγινε επανάληψη, εντάξει. Μόνο έτσι μπορούν. Βέβαια, γιατί και το 0-1 που ήρθε από τον Φαντάικ στο 90 κάτι, από πέναλτι ήρθε και αυτό, έτσι. Εντάξει, πόσα να πιάσει πια, δεν γίνεται. Εντάξει. Πόσα. Άρα ναι, σίγουρα ο Βλαχοδήμος καλύτερος μας παίκτης, νομίζω, έτσι, αδιαμφισβήτητα. Ναι, όπως ευχάριστη έκπληξη ήταν, πάμε από το, από τον τελευταίο παίκτη, τον Βλαχοδήμο, στον πρώτο, μπροστά στην επίθεση, που είναι ο Ιωαννίδης, έτσι, και αυτός, ναι, ήταν ευχάριστη έκπληξη, δεν το περίμενε κανένας. Έπαιξε καλά γενικά, και ο Ιωαννίδης. Ποιοι άλλοι να πούμε ότι κάνουν μια πολύ καλή εντύπωση? Ιωαννίδης, Βλαχοδήμος. Ιωαννίδης, Βλαχοδήμος. Κάποιος ακόμα ο οποίος. Εμένα μου έρχονται βασικά δύο τώρα, οι οποίοι μου κάνανε αρνητική εντύπωση. Για αρνητικά θα πάμε και εκεί πέρα, γιατί έχουμε να πούμε. Γιατί γενικά είδαμε πολλά λάθη, κάποιες αστοχίες που έγιναν. Τέλος πάντων, γι' αυτό είπαμε πριν, θα μπορούσαμε και καλύτερα. Κάποιοι παίκτες δεν δώσαν αυτό που θα μπορούσαν να δώσουν. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι πέρα από τον Βλαχοδήμο και τον Ιωαννίδη, όλοι οι άλλοι ήταν απλά μέτρη. Ναι, προς κάποιοι. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Θεωρώ, δηλαδή δεν είδα κάτι που να πω wow. Οι περισσότεροι ήταν μέτρη προς κακή βασικά. Ναι. Γιατί τώρα
αμυντικά έγιναν πολλά λάθη. Εκεί και εγώ οι παίκτες που έλεγα, που είχα στο μυαλό μου, που έλεγα ότι μου κάνανε αντική εντύπωση και ιδίως στην άμυνα ήτανε. Ναι. Ποιους λες ότι λέω? Για πες. Μαζί μας, αν το βλέπαμε το παιχνίδι. Θέλω να δω ποιος θα πεις. Ο Κουλιεράκης και ο Ρέτσος. Κοίτα, ο Ρέτσος, ναι, ο Ρέτσος συμφωνώ. Ο Ρέτσος συμφωνώ σίγουρα ότι και εμένα δεν μ' άρεσε, αλλά ο Κουλιεράκης δεν νομίζω τόσο. Δηλαδή, εντάξει, δεν έπαιξε όπως θα μπορούσε, αλλά ήταν μέτριος, θα έλεγα. Νομίζω ότι δεν βοήθησε καθόλου ο Κουλιεράκης. Δηλαδή, ούτε αμυντικά, λάθος πάσες, αγχωμένο παιχνίδι. Επίσης, έτσι, να δω κιόλας, εσένα πώς σου φάνηκε ο προπονητής? Νομίζεις ότι ήταν σωστός στις επιλογές του? Ο προπονητής, εγώ πιστεύω ότι είναι καλός. Γιατί καλός έχει πάρει είναι, μια ομάδα. Είναι, δεν λέμε ότι δεν είναι. Και τώρα την έχει βάλει να ανταγωνίζεται η Ολλανδία και η Γαλλία. Ναι, εντάξει. Έχει χάσει. Απλά υπό άλλες συνθήκες θα τρώγαμε 5+. Όχι, όχι, πρόσχε. Σίγουρα είναι καλός. Δεν διαφωνεί κανένας, νομίζω. Έχει πάρει την εθνική και την έχει αναβαθμίσει. Αλλά τις επιλογές που έκανε στο μάτς τώρα με την Ολλανδία, θεωρείς ότι ήταν σωστές? Θεωρείς ότι άργησε? Θεωρείς ότι κάποια πράγματα λίγο του ξεφύγανε? Εντάξει, εξάντλησε τις αλλαγές του. Θα έλεγα ότι ίσως πριν το παιχνίδι ήταν λίγο ρυψοκίνδυνη επιλογή ο Ιωαννίδης, γιατί δεν είχε δοκιμαστεί, αλλά του βγήκε τελικά πολύ καλά. Τώρα αμυντικά, Κουλιεράκης, Ρέτσος που λέγαμε, Ρώτα, Μαυροπάνος και όλοι αυτοί, δεν έχει κάποια άλλη επιλογή. Κοίτα, νομίζω. Στον Ρώτα νομίζω θα μπορούσε να βρει άλλη επιλογή. Δηλαδή, ο Ρώτα είναι ένας παίκτης που εμένα προσωπικά δεν, στην εθνική δεν με πολύ γεμίζει. Εμένα ο Ρώτα μου αρέσει. Δεν ξέρω, δεν νομίζω πώς είναι για να παίζει βασικό στην άμυνα. Πιστεύω ότι ήταν μέτριος στο παιχνίδι με την Ολλανδία, αλλά γενικά είναι καλός. Πιστεύω ότι τρέχει, κάνει πάσες, έχει ωραίες ιδέες. Και πόσο μάλλον, γιατί το είχα παρατηρήσει, έκανε πολύ ωραίο παιχνίδι με τον Μάνταλο, που ήταν, είναι και οι δύο στην ΑΕΚ. Εντάξει, με αυτόν ίσως έχουν καλύτερη χημεία. Ναι, έχουν μια οικειότητα, έχουν ένα τέτοιο και βλέπουμε ωραίες μπαλιές μεταξύ τους, τουλάχιστον. Και από τον Ρώτα στο Μάνταλο και από τον Μάνταλο στο Ρώτα. Αυτοί οι δύο βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουν και καλή χημεία, γιατί παίρνουν και στην ίδια ομάδα και είναι κάμπος καιρό που προπονούνται μαζί και στην εθνική και στους συλλόγους, στον σύλλογο που είναι. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαν να παίξουν άλλοι καλύτερα στη θέση του Ρώτα αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε κάπως να το δει λίγο διαφορετικά ο προπονητής. Πήρε και τον απέβαλε και ο διαιτητής στο τέλος. Έτσι. Ναι, για διαμαρτυρίες. Γιατί είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε αυτό τελευταία. Είναι, έχει πάθος πάντως, έτσι. Ναι, έχει... αλλά γίνεται αυτό τελευταία σε πιο γενικό, δηλαδή αποβολές εκτός γηπέδου. Από το team των προπονητών, βοηθή προπονητών, προπονητές, βλέπουμε ότι γίνεται πιο συχνά. Για διαμαρτυρίες και τα σχετικά. Ναι. Μπακασέτας μέτριος, που συνήθως μας έχει συνηθίσει. Επίσης αυτός νομίζω δεν ήταν αντάξιος των προσδοκιών που είχαμε. Γιατί ο συγκεκριμένος είναι ένας παίκτης που είναι πολύ ποιοτικός, πάρα πολύ χρήσιμος, καλός παίκτης και περιμέναμε όλοι κάτι καλύτερο από αυτόν. Λίγο να έχει πιο, πώς να το πω, δυναμική. Λίγο πιο νεύρο. Λίγο πιο... Ναι, λίγο πιο νεύρο. Αυτό ακριβώς. Ναι, άρα και ο Μπακασέτας δεν έκανε τις εμφανίσεις που, την εμφάνιση που περιμέναμε. Μετά στις αλλαγές, ο Μπουχαλάκης μπήκε σε πιο λεπτό. Στο δεύτερο, σε ποια φάση μπήκε? Δεν μου έρχεται. Μπουχαλάκης επίσης μέτρος. Ναι. Καταρχάς, να πούμε τώρα ότι έβαλε... Στη μέση του δεύτερου ημιχρόνου περίπου τον έβαλε. Έβαλε εξτρέμ τον Τσιμίκα. Ναι, εντάξει. Ο οποίος είναι αμυντικός, ναι. Έτσι. Λάθος επιλογή, νομίζω. Γι' αυτό σε και αυτός γιατί... καλός βοηθάει, κάνει ράν, εντάξει. Όχι σε αυτή τη θέση. Και αυτός μέτριος και ο Μασούρας. Μια μέτρη ομάδα που βέβαια παίζανε σε μια πάρα πολύ καλή και... Δηλαδή έχουμε τον Ακέτη City, έχουμε τον Βέρκοστ, έχουμε Φαντάικ, έχουμε τον Ντούμφρις, έχουμε τον Γκάκπο ο οποίος δεν έπαιζε, αλλά είναι μια ομάδα πολύ καλή, όπου είναι και προπονητής ο Κούμαν, έτσι, ο οποίος ήταν πρόπερση στην Μπαρτσελόνα. Πάντως νομίζω ότι επειδή η Εθνική Ολλανδία είχε απώλειες, θα μπορούσε να κάνει κάποιους καλύτερους χειρισμούς. Και ο δικός μας, έτσι.
Ίσως να στήσει λίγο καλύτερα την ομάδα, να κάνει κάποιες πιο σοφές επιλογές. Ναι, αλλά είναι η Ολλανδία και σκέφτομαι ότι χάσαμε με ένα πέναλτι που ήρθε στο 90, που η πίεση είναι μεγάλη και τώρα το εκτέλεσε ο Φαντάικ. Συνολικά του να ξεκίνανε 3 πέναλτι, το ένα δεν το έδωσε προς το τέλος. Ναι, αλλά... Αν και τσέκαρε το VAR. Είναι ο Φαντάικ, ο οποίος έχει εμπειρία... Έχει την ψυχραιμία, είναι και ο αρχηγός, είναι η ηγετική μορφή. Παίζει να είναι ο καλύτερος αμυντικός του κόσμου ακόμα και τώρα. Σίγουρα ήταν πριν λίγα χρόνια. Παίζει να είναι ακόμα και τώρα. Ναι, τώρα σχολιάζαμε και εκείνη την ώρα που το λέγαμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τυχαίος. Και είναι και ο Βλαχοδήμος, ο οποίος είναι εντάξει, παίζει. Καλός είναι, έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια στην Μπενφίκα, τώρα έχει πάει Νότιγχαμ. Αλλά. Στο 90 πίεση. Πόσα να κάνει. Αν κέρδιζε η Εθνική θα είχε πάει στο Euro κατευθείαν μαζί με τη Γαλλία. Τώρα η Εθνική θα πρέπει να παίξει στο Nations League. Να δούμε και εκεί πώς θα πάει, τι θα γίνει. Δηλαδή υπάρχει πρόκριση μέσα από το Nations League. Άμα κέρδιζε και έπαιρνε το τρίποντο και έβγαινε δεύτερη, θα λέγαμε ότι έχει πάρει το εισιτήριο για το Euro. Ναι. Εντάξει, να πούμε που... Εντάξει, τέλος πάντων, Φαντάικ, εμπειρία, καλός, είπαμε ότι είναι από τους καλύτερους του κόσμου, αρχηγός Ολλανδίας, έχει πάρει και αρχηγός της Λίβερπουλ, εντάξει. Έχει τέλος πάντων ένα καλό βιογραφικό, ένα γερό. Ναι, και βγαίνει και λέει, είδατε το γήπεδο, τον αγωνιστικό χώρο. Ήθελα και αυτό να το σχολιάσουμε γιατί υπήρξαν διαμαρτυρίες στην πλευρά των Ολλανδών για το γήπεδο. Ναι, είδατε λέει το... το δάπε, τον αγωνιστικό χώρο, το γρασίδι, είναι από τα χειρότερα που έχω παίξει. Και ότι δεν θα έπρεπε λέει σε τέτοιο επίπεδο διοργανώσεων και τέτοια να επιτρέπεται αυτό το γήπεδο. Και έρχομαι εγώ και λέω τώρα ότι πριν από κάθε αγώνα κρίνεται το στάδιο, το γήπεδο, το κάθε ένα και ο αγωνιστικός χώρος και οι κερκίδες και τα πάντα από την εκάστοτε διοργάνωση για το άμα είναι κατάλληλο το γήπεδο ή όχι. Ο αγωνιστικός χώρος και όλα. Και κρίθηκε ότι είναι κατάλληλο. Βασικά δεν υπήρχε λόγος, να κάνει αυτή τη δήλωση, έτσι. Δηλαδή τελείως άστοχη... χωρίς καμία ουσία, εν τω μεταξύ δεν χάσαν καν, νικήσανε. Δηλαδή, δεν διαμαρτυρήθηκε επειδή έχασε και το είπε έτσι για να το πει. Δηλαδή ήταν τελείως άστοχο, εκτός τόπου και χρόνου. Και μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο είναι καινούριο, ενός χρόνου. Ένας χρόνος και πόσο, δύο εβδομάδες. Ναι, λοιπόν, ένας χρόνος. Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει κριθεί από την UEFA κατάλληλο για να γίνει ο τελικός Conference League. Που θα γίνει το 24. Θα γίνει έτσι. Τώρα το Μάιο, τον Ιούνιο, πότε είναι. Και είναι και ένα γήπεδο το οποίο πέρσι βγήκε το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης του 2022, το οποίο βγήκε ακόμα καλύτερο και πέρασε σε ψήφους το Λουσάιλ ή Λουσέιλ, δεν ξέρω πώς προφέρεται, που έγινε στο Κατάρ ο τελικός του Μουντιάλ. Αρχικά νομίζω ότι δόθηκε και απάντηση του Βαντάιχ, έτσι. Κάποιος πρέπει να του είπε... Ναι. Και πέρα από το Βαντάικ το βρήκανε και άλλοι παίκτες. Ναι, το είπαν, εντάξει. Βέρκος βγήκε και είπε: δεν έχω ξαναπαίξει σε χειρότερο γήπεδο, λέει. Εντάξει, ο τυχαίος. Ναι. Πραγματικά. Δηλαδή, έχασε το πέναλτι, αγωνιστικός χώρος φταίει. Εντάξει. Φταίει κάποιος άλλος, όχι αυτός. Ξέρω ο Βέρκος. Από ναι. Αγωνιστικούς χώρους. Λογικά. Στους πάγκους που καθότανε. Εκεί στις Ολλανδίες, στα χωράφια. Έχει καλή εμπειρία. Ναι, εντάξει, τι να πούμε τώρα. Δηλαδή, απλά δεν έπαιξε καλά η Ολλανδία και προσπαθούν να βρουν κάποιο... Μια δικαιολογία για να το πουν. Και να κλαψουρίσουν και λίγο, να το πούμε και έτσι. Να φανούν, να κάνουν καμιά καυστική δήλωση. Τέλος πάντων, τελείως, όπως είπαμε, άστοχο τελείως. Χωρίς κανένα λόγο να υποθούν αυτά τα πράγματα. Δεν αξίζει να ασχοληθούμε περαιτέρω. Με γελία πράγματα. Ναι, εντάξει, ήταν ένα τέτοιο που πυροδότησε λίγο το... Anyway, ναι, ήθελα να το αναφέρουμε, έτσι. Καλά έκανες και το πες. Αλλά ναι, σχετικά με τον αγώνα αυτόν, γενικά, η Ολλανδία, όπως είπαμε, είχε απώλειες και εκείνη δεν έπαιξε καλά.
Και η εθνική επίσης δεν έπαιξε πολύ καλά. Μόνο κάνα δύο παίκτες ήταν αυτοί οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι όντως κάνουν μια πολύ καλή εμφάνιση. Οι υπόλοιποι ήταν μέτροι. Επίσης και ο Γιακουμάκης έπαιζε. Ναι. Ο οποίος επίσης μέτριος. Παυλίδης. Και αυτός περιμέναμε κάτι καλύτερο. Επίσης μέτριος. Ποιον σκέφτηκα και θέλω να πω. Πολύ μέτριο. Σιώπης. Καλά. Μέτριος. Πολύ μέτριο. Βασικά. Ξέρεις τι. Μέτριο για. Για επίπεδα τέτοια. Που θέλουμε να περάσουμε στο Euro. Για επίπεδο Ολλανδίας και... τώρα, έτσι. Γιατί. Αν σκεφτούμε ότι τώρα παίζουμε την Ολλανδία, καλά παίξαμε. Εντάξει, κοίτα. Αν σκεφτείς αυτά που έχουμε κάνει γενικά σαν εθνική πριν αρχίσουμε να παίρνουμε την κάτω βόλτα, θεωρώ ότι μπορούσαμε και κάτι καλύτερο, έτσι. Δηλαδή, ναι. Όλοι μας το περιμένουμε. Έχουμε να δούμε την εθνική σε διοργάνωση από το 2014, από το. Από τότε νομίζω. Δεν νομίζω ότι ξεχνάω. Ναι, εντάξει, το 2014 ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε σε διοργάνωση μεγάλη. Και πήγαμε, εντάξει, όχι. Πήγαμε καλούτσικα. Κοπήκαμε. Ναι, 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 με την Κωνσταρίκα τότε. Ναι, με το, με το Φάνι Γκέκα. Ναι, το ναι. Λεγόμενο. Το... Που εκεί. Που δεν παίξαμε και άσχημα. Έχασε το πέναλτι ο Γκέκας, το πιασε ο Νάβας και τότε αναδείχθηκε ο Νάβας, έτσι. Δηλαδή μετά από το πέναλτι αυτό. Καλά, και, μετά... και την όλη πορεία στο Μουντιάλ, ναι, τον πήρε η Ρεάλ και μετά Παρί και έτσι. Δηλαδή από αυτό το Μουντιάλ ήταν που τον ανέδειξε. Επίσης να πούμε ότι διάβαζα τώρα μέσα στη βδομάδα και για τον, το όνομα του Ιωαννίδη πέσει στην Αγγλία πολύ. Είναι πιθανό να πάρει καμιά μεταγραφή καλούτσικη, έτσι. Ναι. Είχε ήδη, νομίζω το καλοκαίρι, και η Manchester United ενδιαφερόταν και η Liverpool, δεν είμαι σίγουρος ότι η Liverpool. Ενδιαφερόταν να τον αποκτήσει. Μπας έχει σώσει τη United. Ναι. Και πολύ καλά λόγια στην Αγγλία και αναφέρανε χαρακτηριστικά ότι έκανε τον Ακέ να δείχνει κακός. Κοίτα, και η Ολλανδία δεν είναι ότι έπαιξε καλά, απλά έπαιξε λιγότερο άσχημα από εμάς. Αυτό. Εντάξει. Και εκμεταλλεύτηκε εκεί το πέναλτι που πήρε το δεύτερο και το έβαλε. Από την Ολλανδία να πούμε ότι πολύ καλός ήταν ο Σιμόνς. Ο τι? Πολύ καλός. Α. Είναι τέλος πάντων μια ομάδα της Εθνικής Ολλανδίας που έχει ένα βαρύ όνομα. Anyway. Νομίζω αυτά τα σχόλια έχουμε να πούμε σχετικά με τον συγκεκριμένο αγώνα. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Όχι, μια γενική εικόνα για την εθνική τώρα, έτσι. Είναι ναι, ότι ναι. Τώρα αυτό το παιχνίδι που είδαμε, έτσι. Μέτρια ομάδα με δύο καλούς και δύο κακούς. Αυτό. Μέτρια, μια πολύ μέτρια ομάδα. Μια πάρα πολύ μέτρια ομάδα με αυτό που είδαμε. Με Βλαχοδήμο Ιωαννίδη πολύ καλούς. Κουλιεράκι Ρέτσο για μένα πολύ κακούς. Αυτό. Λέγαμε την προηγούμενη. Και ακριβώς επειδή είναι μια μέτρια ομάδα, η καλή φάνηκαν και επίσης οι κακοί. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ελπίζουμε να κάνουμε κάτι, ότι φέτος η εθνική φαίνεται λίγο ανεβασμένη και αυτά. Το παλέψαμε πάντως. Έχουμε την ευκαιρία στο. Με τη Γαλλία. Όχι με τη Γαλλία, με το. Η Γαλλία, τη Γαλλία δεν την νοιάζει, η Γαλλία πέρασε. Το ξέρω, ναι, εντάξει. Με το Nations League. Αυτό. Εντάξει, βέβαια δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Δεν είναι το ίδιο, απλά άμα τα πας καλά περνάς στο Euro. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία αυτή. Να δούμε εκεί τι θα μπορέσουν να κάνουν. Βγήκα τρίτο στο Europa, πάω Conference. Να δούμε εκεί τι θα μπορέσουν να κάνουν. Μπας και μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους δίνεται. Αλλά anyway, αυτή είναι η εικόνα μας από τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία. Τα είπαμε τα βασικά, αυτά που θέλαμε τέλος πάντων να πούμε, αυτά που είδαμε και εμείς και τα παρατηρήσαμε. Τώρα το δεύτερο πραγματάκι που ήθελα έτσι να αναφερθώ είναι αυτό που έγινε στις Βρυξέλλες, έτσι. Που ένας, ας πούμε, εξτρεμιστής, ισλαμιστής, ό,τι ήταν, πήγε και σκότωσε δύο οπαδούς Σουηδίας κοντά στο γήπεδο, φαντάζομαι ότι έγινε για θρησκευτικά, ξέρω, κάτι τέτοιο. Από ό,τι λένε φώναξε Αλλάχ Ακμπάρ, κάτι τέτοιο.
και σκότωσε δύο ανθρώπους. Έγινε ένα σαματάς με αυτό το πράγμα. Αυτό απλά, να αναφερθούμε και λίγο σε αυτό, γιατί είναι λίγο περίεργη η καιρή. Και ελπίζουμε βασικά να μην συνεχιστούν τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις με όλα αυτά που γίνονται. Τώρα ακούγονται. Γι' αυτό το λέω, επειδή ας ελπίσουμε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό, κρίμα, πραγματικά. Είχαμε ένα χαμό. Αυτό, λίγο ήθελα να αναφέρω αυτό το συμβάν. Τώρα θα, άμα είναι να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, μια και πήγε σχεδόν και μισή, και ερχόμαστε πάλι σε λίγο για να πούμε και τα υπόλοιπα, ό,τι έχουμε να αναφέρουμε. Αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε πάλι σύντομα. We'll be right back.
βάλουμε κάποια πραγματάκια. Να αναφέρουμε, δεν το αναφέραμε πριν, κακώς, ότι για το Ιρλανδία-Ελλάδα. Ναι, έχει προηγηθεί ο... Ναι, επειδή θέλαμε να αναφερθούμε στο πιο πρόσφατο, το ξεχάσαμε. Ιρλανδία-Ελλάδα, 0-2 νίκησε η Ελλάδα, νομίζω σχετικά εύκολα, αυτό το έλεγα. 0-2, εντάξει, εκεί είδαμε μια πιο καλή εικόνα. Ναι, αυτό, απλά επειδή δεν το αναφέραμε πριν, κακώς, και έπρεπε να το πούμε. Με τα γκολ του Γιακουμάκη και του Μασούρα. Γιακουμάκης πρώτη φορά έβαλε γκολ με την εθνική. Του Γιακουμάκη πολύ ωραίο, έτσι. Και του Μασούρα, αλλά του Γιακουμάκη ειδικά μου άρεσε πάρα πολύ με την κεφαλιά. Ναι, 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 ωραίο. Ήταν και εντυπωσιακό. Πρώτη φορά έβαλε γκολ με την εθνική, το πρώτο του γκολ. Πιο ωραία εικόνα, πιο ωραίες μπαλιές, πιο ωραίες σέντρες. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι γενικά σαν ομάδα καλά τα έχει πάει. Αλλά αυτό με την Ιρλανδία δεν μπόρεσε να το δείξει. Με την Ιρλανδία το έδειξε και εκτός έδρας, κέρδισε και εντός, κέρδισε και εκτός. Για κάποιο λόγο νόμιζα ότι το είχαμε αναφέρει, αλλά ήταν μετά από την εκπομπή. Ήταν την Παρασκευή, είχαμε αναφέρει το προ... Θα γίνει, είχαμε πει ότι θα γίνει. Αυτό, και κάναμε ένα μπερδεματάκι, anyway. Επίσης, ένα αξιοσημείο το η Ιταλία με τη Μάλτα, που είχαν παίξει στις 14. Αξιοσημείο από πλευρά γκολ, έτσι, ναι, δηλαδή goal, έτσι, πολύ ότι... θεαματικά. Ναι. 4-0. 4-0 τώρα Ιταλία τη Μάλτα. Εντάξει, να πούμε η Ιταλία είναι τρίτη στον όμιλο, έτσι. Πάει και αυτή η Nations League. Η οποία το είχε πάρει το προηγούμενο Euro. Ναι, γενικά έχει πάρει λίγο την κάτω βόλτα, αλλά πολύ θεματικά γκολ. 4-0. Του παιχνιδιού αυτού. Μακρινά, σουτ, δυνατά σουτ, πολύ ωραίο. Αγώνας για καρδιακό θα ήταν το Ελβετία-Λευκορωσία που ήρθε 3-3. Στις 15. Στις 15 του μήνου στην Κυριακή. Και να πούμε κιόλας ότι... Α, πήγες να πεις κάτι. Γιατί τώρα 15 του μηνός που έχουμε ξεκινήσει να λέμε, είχαμε και την Κύπρο που έπαιζε, έχασε 4-0 από τη Γεωργία. Η οποία Κύπρος είχε χάσει και 0-4 από την Νορβηγία. Έτσι. Ναι, εντάξει, Χάλαντ εκεί πέρα. Ναι. Εντάξει, αλλά και η Γεωργία έχει και τον. Εντάξει, η Γεωργία δεν είναι και η ομάδα. Δεν είναι η ομαδάρα, απλά έχει τον Κβαρακτσέλια, όπως λέγεται. Της Νάπολη, ο οποίος είναι πολύ καλός. Εντάξει. Να πούμε και ότι στις 17, όταν έπαιξε Αγγλία-Ιταλία, η Ιταλία έχασε, έτσι. Εντάξει, λογικό. Η οποία όμως στον τελικό που είχαν παίξει στο προηγούμενο Euro κατάφερε η Ιταλία να επικρατήσει. Και τώρα χάσαμε σκορ 3-1. 3-1. Η οποία Αγγλία νομίζω ότι περνάει άνετα στο Euro, έτσι. Ναι, είναι πρώτη και δεύτερη είναι η Ουκρανία, ναι, στον όμιλο που έχει περάσει. Ενώ να πούμε ότι στον όμιλο της Κύπρου, που και η Κύπρος είχε πολύ δύσκολο έργο, είναι με την Ισπανία, τη Γεωργία, τη Σκωτία. Βγήκε τελευταία η Κύπρος, πρώτη η Ισπανία, εντάξει, λογικό. Δυσάρεστο αυτό, έτσι. Ναι. Σαν Έλληνες θα θέλαμε να έχει πάει καλύτερα. Δεύτερη Σκωτία, όχι η Νορβηγία. Η οποία δεν έχει καμιά υπερομάδα, έτσι. Από την Νορβηγία νομίζω όχι καλύτερη, γιατί η Νορβηγία έχει τον Χάλαντ. Εντάξει, και η Σκωτία νομίζω ότι δεν έχει τους υπερπαίκτες, απλά έχει μια πιο σταθερή πορεία. Και ίσως να έχουν και μια καλύτερη χημεία παίξει μεταξύ τους, για τη Νορβηγία, εντάξει, μόνο ο Χάλαντ, άντε και κανένα δυο ακόμα να πεις ότι... Είναι και ο Όντεγκαρντ. Ναι. Αυτοί. Νομίζω αυτοί οι δύο. Πόση δουλειά να κάνουν δύο άτομα. Να πάμε λίγο στους αγώνες που είναι, να το πάρουμε με τη σειρά μέρα-μέρα, τους πιο αξιοσημείωτους. Όπου ήταν οι αγώνες που έγιναν μια εβδομάδα πριν, που είχαμε για την εκπομπή. Τους είχαμε αναφέρει, έχουμε τώρα έτσι τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα και μια εικόνα γενικά. Ισπανία-Σκωτία, 2-0. Εντάξει. Εύκολο νομίζω, εύκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όχι τόσο εύκολο. Είχαμε ένα γκολ της Σκωτίας που ακυρώθηκε στο 60. Η Ισπανία δυσκολεύτηκε και με την Νορβηγία. Ναι. Καλά, ναι. Έχω ξεκινήσει λίγο με τις μέρες και... εντάξει, να μην σε μπερδεύω, πες αυτό που είναι να πεις. Αυτό, βασικά, τα γκολ ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο και τα δύο. Εντάξει.
Okay. Ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύεις ότι θα μπουν παραπάνω γκολ, δηλαδή και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή συνολικά 2-0, εντάξει, ασφαλές σκορ για την Ισπανία. Περιμένουμε ότι θα κερδίσει η Ισπανία. Παιχνίδι κορυφής. Ναι, είναι οι δύο πρώτες ομάδες. Είναι οι δύο πρώτες ομάδες. Αυτό. Μια έκπληξη τώρα σχετική είναι το Κροατία-Τουρκία. Που έχασε η Κροατία από την Τουρκία 0-1. Η Τουρκία, να πούμε κιόλας, ότι πέρασε στο Euro άνετα. Ναι, είναι πρώτη στον όμιλο. Το πανηγυρίσανε εξέφρενα. Απλά ήταν τώρα ένα... δεν το περίμενα κανείς αυτό για την Κροατία, γιατί... Έχει γερή ομάδα Κροατία. Ναι, και στο Μουντιάλ του Κατάρ τα είχε πάει καλά, και στο Μουντιάλ το τέτοιο ήταν φιναλίστ, και στα Euro τα πάει καλά, άρα δεν το περίμενα κάποιος αυτό. Αλλά... ναι. Η Κύπρος με την Νορβηγία, όπως αναφέραμε, ναι, ήταν παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτά. Τα... την Πέμπτη. Από τις επόμενες μέρες να δούμε κανένα δυο. Αναφερθήκαμε ήδη σε κάποια. Για πες. Είχαμε πει ήδη για την Ιρλανδία με την Ελλάδα. Ναι, οκ. Okay. Έχουμε το Ολλανδία-Γαλλία. Το Ολλανδία-Γαλλία. Και αυτό παιχνίδι κορυφής, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως ήταν το Ισπανία. Σκωτία είναι οι δύο πρώτες ομάδες, είναι και οι δύο ομάδες του ομίλου της Ελλάδας. Κέρδισε η Γαλλία μέσα στην Ολλανδία 1-2. Εντάξει. Σχετικά μοιρασμένο παιχνίδι, το οποίο έγερνε λίγο προς τη Γαλλία. Δηλαδή όπως ακριβώς είναι και το σκορ. Μοιρασμένο που κέρδισε η Γαλλία τελικά. Εμπαπέ κλασικά γκολ, 1-0, 2-0. Εν τω μεταξύ, εσύ ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει το Euro, αυτό που έρχεται? Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς να το πούμε αυτό. Ναι, δεν έχω αλλά καμία εικόνα. Σαν εικόνα, ρε παιδί μου. Η Γαλλία έχει δείξει πάρα πολύ καλά σημάδια. Απλά τώρα. Είναι λίγο πιθανό νομίζω να το πάρει η Γαλλία. Αν ναι. Και... δεν ξέρω. Η Ισπανία πιστεύω θα πάει μακριά, απλά δεν θα καταφέρει να το πάρει. Εγώ το αντίθετο θεωρώ ότι ίσως είναι λίγο δυσάρεστη έκπληξη. Δεν ξέρω, δεν δείχνει αυτά που θα ήθελα να δω μια εθνική. Μια ομάδα σαν την Ισπανία. Κλασικά κερδίζει αυτό. Κερδίζει και προχωράει η Ισπανία. Πιστεύω, βέβαια, πολλές φορές είναι πάρα πολύ διαφορετική η εικόνα των ομάδων μιας διοργάνωσης και η εικόνα των προκριματικών. Δηλαδή, μπορεί να βλέπουμε τώρα μια Γαλλία να πετάει και στο γύρο να μην τα πάει καλά. Εντάξει, ναι, λέμε τώρα από αυτά που βλέπουμε. Μπορεί να βγούμε λάθος, έτσι. Ναι. Δεν λέμε ότι αυτό θα γίνει. Η Γαλλία έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες. Η Αγγλία είναι μια ομάδα η οποία κερδίζει, αλλά κερδίζει με την Ουκρανία και την Ιταλία, η οποία δεν είναι καλά, βέβαια. Ναι, η Ιταλία, βέβαια, είχαν παίξει το τελικό. Είχε έρθει ντέρμπι. Τώρα την νίκησε. Νομίζω ότι η Πορτογαλία, τώρα από μεγάλες ομάδες, δεν έχει κάποια πιθανότητα να πάει μακριά. Και εγώ έτσι πιστεύω. Αυτό. Η Ιταλία, εντάξει, δεν την... Και ίσως και η Ολλανδία να είναι. Να τη δούμε λίγο βέβαια στα ντέρμπι. Το Βέλγιο μέτριο. Η Ολλανδία μόνο μη συνεχίσει με αυτήν την νοοτροπία, την κλαψιάρικη, κάθε φορά που χάνει, κάθε φορά που δεν γίνεται κάτι, να αρχίζουν τα μου φταίγει το γήπεδο, μου φταίγει το ένα, μου φταίγει το άλλο, έτσι. Εντάξει. Να μην συνεχίσουν με αυτό το τροπάριο. Καλά, η ομάδα που δεν την μετράμε καν είναι η Γερμανία, έτσι. Καλά, ναι. Είναι απογοήτευση αυτή η εθνική. Η ομάδα, βασικά. Να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Είχαμε την Ολλανδία με τη Γαλλία που το αναφέραμε που κέρδισε η Γαλλία. Είχαμε και την Πορτογαλία με τη Σλοβακία 3-2. Δυσκολεύτηκε η Πορτογαλία. 3-2 τώρα... όταν έχουμε να πούμε και την Σλοβακία, έτσι, δεν είναι κανένα παιχνίδι. Εντάξει, μέτρια ομάδα θα έλεγα. Ναι. Λίγο πιο κάτω το επίπεδο της Πορτογαλίας. Πλέον. Η Σλοβακία. Ναι, πλέον. Έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες. Ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι η Πορτογαλία ξεχωρίζει.
Όχι, απλά εντάξει, έχει πιο καλούς παίκτες, η αλήθεια είναι. Έχει, ας πούμε, ένα ιστορικό λίγο καλύτερο λόγω του ότι έχει και το Ρονάλντο. Είχε κάποιους παίκτες που παίζαν σε μεγάλους συλλόγους. Είναι ο Ρονάλντο, είναι ο Μπρούνο Φερνάντες, είναι ο Ζωάο Φελίξ, ο Κανσέλο. Έχει, εντάξει, έχει, ναι, παίκτες, ναι. Έχει, έχει. Ο Ζωάο Φελίξ, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Απλά Ρονάλντο και κάποιοι ακόμα έχουν νομίζω λίγο σκουριάσει. Καλά, ο Ρονάλντο τώρα δεν. Ο Ρονάλντο δεν τον υπολογίζω καν πλέον στην Πορτογαλία. Ναι, τώρα για το Σάββατο αναφέραμε την Ιταλία με την Μάλτα, πολύ όμορφα γκολ. Νομίζω αυτοί οι αγώνες που είχαν ενδιαφέρον, αυτοί είναι. Πάμε τώρα στην Ισπανία-Νορβηγία. Που δυσκολεύτηκε, μου είχες πει εσύ πριν. Ναι, εντάξει. Πόσο ήρθε ο αγώνας? 0-1. 0-1 υπέρ της Ισπανίας. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά είναι αυτό που σου λέω, ότι μια ομάδα σαν την Ισπανία θεωρεί ότι θα έπαιρνε ένα αποτέλεσμα πολύ καλύτερο. Ένα 0-3 υπέρ της. Ναι. Εντάξει. Είχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε για offside. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε γκολ ο Γκάβι της Μπαρσελόνα. Βέβαια, ναι, εντάξει. Άμα έπαιξε πιο δυνατά στο παιχνίδι και απλά το σκόρ ήρθε έτσι, να μην πω και καμιά μεγάλη κουβέντα, διότι δεν τον είδα στο συγκεκριμένο αγώνα, έτσι. Ναι. Εντάξει, είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, που ουσιαστικά η Ισπανία κερδίζει και αυτό. Παίρνει το τρίποντο και προχωράει. Ναι, και πάει σιγά σιγά. Και έτσι έχει έρθει. Κοίτα, βασικά είναι αυτό που είπες στην αρχή, ότι να δούμε και πώς θα είναι όταν θα αρχίσει η διοργάνωση. Γιατί ναι, έχουμε πολλές ακόμα. Πολλές φορές έχει γίνει αυτό και, και σε συλλόγους και σε εθνικές. Έχουμε ακόμα καιρό μπροστά μας, το δούμε. Όπου να πούμε ότι η Κροατία δεν τα έχει πάει καθόλου καλά. Αναφέραμε πριν ότι είχε χάσει την Πέμπτη από την Τουρκία, ενώ και την Κυριακή που ξανάπαιζε έχασε από την Ουαλία 2-1. Εντάξει, αγώνας δεν τον έλεγα πανεύκολο, αλλά... Όχι, και οι δύο ομάδες είναι γνωστές, απλά ναι. Εντάξει, τώρα η Κροατία είναι λίγο πιο βαριά τα τελευταία χρόνια, έτσι. Καλά, βέβαια, άμα σκεφτείς, με το πέρασμα των χρόνων πολλά έχουν αλλάξει με τις εθνικές. Η Γερμανία, που το αναφέραμε και πριν λίγο, μια ομάδα η οποία το 2014 είχε υπερομάδα, πήγαινε στη Βραζιλία, έριχνε 7 γκολ για πλάκα, τώρα δεν μπορεί να κουνηθεί, που λέει ο λόγος. Εντάξει. Η Ιταλία πήρε το Euro το προηγούμενο και τώρα... Μιλάμε όμως και για 10 χρόνια πριν τώρα περίπου, έτσι. Εντάξει, πριν, ναι, ναι. Έτσι. Για τη Γερμανία, αλλά για την Ιταλία μιλάμε σχετικά πρόσφατα. Ναι, εντάξει. Απλά εντάξει, δηλαδή και η. Πολλά αλλάζουν. Και η Κροατία έχει μια ομάδα, δηλαδή. Το 18 δεν έχει φτάσει στο τελικό. Το 18 ήταν. Το 18 που και τον έχασε. Πήγε μακριά και στο Μουντιάλ το τελευταίο του Κατάρ και στα Euro πάει καλά. Απλά εντάξει, δεν έχει. Στο συγκεκριμένο αγώνα με την Ουαλία δεν είχε την καλύτερη επίθεση. Αλλά κέντρο Κόβασιτς, τη City, Μόντριτς, Ρεάλ. Ο Μπρόζοβιτς, ο οποίος έχει πάει Αλ Νάσρ τώρα με τον Ρονάλντο, έπαιζε Ίντερ. Έχουμε στην άμυνα τον Γκβάρντιολ, ο οποίος είναι πολύ, πολύ καλός, νεαρός, ο οποίος έχει πάει και αυτό City. Έχουμε τον Λιβάκοβιτς που είναι υπερτερματοφύλακας που πήρε και στην Δυναμό Ζάγκρεπ και είχε δυσκολέψει στα αποκριματικά την ΑΕΚ. Και είχε αναδειχθεί πάρα πολύ στο Μουντιάλ. Ο Βίντα έπαιζε βασικός, ο οποίος πήρε και κίτρινη. Δηλαδή είχε βαριά. Έχει, όχι, είχε. Έχει κάποια έχει, βαριά και ονόματα. Είχε και στο συγκεκριμένο παιχνίδι βαριά ονόματα για να χάσει από την Ουαλία. Που η Ουαλία ουσιαστικά. Τι ήταν τόσα χρόνια, ο Μπέιλ ήταν η Ουαλία. Ναι, εντάξει, νομίζω έφυγε ο υπερπαίκτης που είχε. Τώρα καλή της Ουαλίας είναι ο Αμπαντού. Και ο James. Εντάξει. Πολύ χειρότερη από άποψη. Χειρότερη. Πολύ μικρότερη εμβέλεια από αυτού τη Κροατία. Ναι, επίπεδο. Ναι, σε επίπεδο. Ενώ να πούμε ότι είμαστε τώρα να λύνουμε του αγώνε τη Κυριακή. Μένουμε και είναι και τότε ο αγώνα Γεωργία-Κύπρος που αναφέραμε. Τον έχουμε ήδη μιλήσει γι' αυτό. Το είπαμε, ναι. Προχωράμε. Δευτέρα που ήταν η Ελλάδα με την Ολλανδία.
Ναι, είπαμε ότι ήταν να πούμε για το συγκεκριμένο αγώνα, έτσι. Ναι, και τώρα Βέλγιο-Σουηδία, να αναφέρουμε λίγο το αγωνιστικό κομμάτι. Αναφέραμε το γεγονός που είχε γίνει. Το δυσάρεστο. Ναι, αγωνιστικά κομμάτι, ισόπαλες 1-1. Να δούμε και τι θα γίνει βέβαια με τα συγκεκριμένα ζητήματα, έτσι. Ναι, να δούμε γιατί έρχεται και ένα Euro τώρα το καλοκαίρι. Ναι, άμα έχουμε κίνδυνο. Να δούμε. Γιατί... Με επιθέσεις, με αυτά, νομίζω πρέπει να το λάβουν λίγο υπόψη τους, σαν αρμόδιοι για τη διοργάνωση. Ναι, εντάξει, γιατί γενικά. Τώρα και με τον πόλεμο που έχει γίνει. Ναι. Που γίνεται, δηλαδή λίγο ψάχνουν λίγο. Και... Νομίζω ότι θα είναι κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες. Ναι, εντάξει, μοιρασμένο το παιχνίδι μεταξύ Βελγίου και Σουηδίας. Είναι αυτό που λέγαμε, και το Βέλγιο έχει πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή από εκεί που περίμενες ότι τη Σουηδία την κερδίσει με... Με το πέρασμα των χρόνων. Ναι. Εγώ να πούμε ότι τη Βοσνία, η Πορτογαλία την κέρδισε 0-5, έτσι. Εύκολα. Εύκολα, πολύ καλά. Εντάξει, και η Βοσνία δεν είχε καμιά υπερομάδα. Αλλά για μια Πορτογαλία που είναι πολύ μέτρια. Πριν, όπως είπαμε, Ελβετία, Λευκορωσία... Ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς, 3-3. Η Τσεχία ανήκει σε 1-0. Η Ισλανδία, λέω για 16 Οκτωβρίου. Η Ισλανδία άνετα νίκησε Λιχτενστάιν, 4-0. Όπως είπαμε, ναι, Ελλάδα-Ολλανδία 0-1. Και ούτω καθεξής. Και έχουμε και την Τρίτη, που ήταν και η τελευταία μέρα του διαλύματος αυτού. Για το Euro. Για τους αγώνες. Ναι, που είναι η Αγγλία με την Ιταλία 3-1, το οποίο το έχουμε αναφέρει. Αυτό βασικά είναι το πιο έτσι. Το 38. Γιατί τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο. Εντάξει, αγώνες τώρα, π.χ. Γιβραλτάρ με Ιρλανδία και τέτοια. Οι υπόλοιποι εννοώ. Ναι. Σαν παράδειγμα. Σήμερα, βασικά σήμερα και χθες δεν είχαμε κάποιο παιχνίδι ούτε από το Euro ούτε από τα πρωταθλήματα. Είναι ένα διάλειμμα που οι παίκτες γυρίζουν στους συλλόγους. Κάνουν θα ξαναρχίσουν οι αγώνες των διοργανώσεων. Ναι, προπονήσεις και από αύριο αρχίζουν τα πρωταθλήματα κιόλας. Να αναφέρουμε και λίγο τους αγώνες που έρχονται στα πρωταθλήματα. Γενικά τους είχαμε ψηλοαναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή. Στους προηγούμενους είχαμε αναφέρει αυτούς που είχαμε παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε αναφερθεί ότι έρχονται κάποια σημαντικά παιχνίδια συλλόγων. Δηλαδή τα είχαμε αναφέρει νομίζω. Νομίζω. Anyway, ας πούμε έτσι κάποια πράγματα γι' αυτό, έτσι, για το κλείσιμο. Ναι. Έχουμε και ένα πολύ και μεγάλο... Και την επόμενη εβδομάδα σίγουρα θα συζητήσουμε και όταν θα έχουμε και αποτελέσματα. Βέβαια, έχουμε και ένα πολύ μεγάλο νέο, το αναφέρουμε μετά. Το Σάββατο στην Premier League έχουμε την Liverpool με την Everton. Ένα παιχνίδι το οποίο... Είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Είναι σημαντικό. Είναι για το πρωτάθλημα. Μία Liverpool η οποία έχει πέσει, το έχουμε πει πολλές φορές. Μία Everton η οποία πέρσι δεν τα πήγαινε καλά, αλλά φαίνεται να προσπαθεί. Να δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή, ενώ πριν δύο χρόνια θα άκουγες Liverpool-Everton, θα έλεγες εντάξει, 3-0 άνετα η Liverpool. Αλλιώς ήταν και η κατάστασή τους, έτσι. Ναι. Ενώ να πούμε ότι έχουμε και τη City με την Brighton. Και εκεί θα δείξει πολλά πράγματα, γιατί και η City δεν είναι αυτή που ήταν πέρσι, γιατί ήταν υπερομάδα, είναι μια ομάδα που θα μείνει στην ιστορία. Αλλά και η Brighton είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει πολύ καλά, είναι αυτό που λέγαμε ότι όλοι τα μάτια πάνω της, η υπερομάδα. Γενικά ναι, κοίτα, η εικόνα που είχαμε στην αρχή ήταν ότι έχει έρθει για να κάνει μεγάλα πράγματα. Ναι. Αλλά άρχισε να πέφτει στην πορεία, έτσι. Ναι. Επιπλέον, Σάββατο έχουμε τον πολύ μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι του Λονδίνου, Chelsea, Arsenal. Μπλε κόκκινο. Τώρα εδώ πιστεύω πως η Arsenal έχει περισσότερες πιθανότητες. Η Chelsea είναι μια ομάδα που δυστυχώς έχει πέσει αρκετά. Ειδικά πέρσι έκανε μια πολύ κακή πορεία. Αν και είχε κάνει μεταγραφές, ειδικά στην αρχή της σεζόν. Το έχουμε πει, ειδικά Chelsea, Manchester, νομίζω ότι τους έχουμε αναφέρει πολύ για το γεγονός ότι έχουν πέσει. Ναι. Ειδικά η Manchester, η United εννοούμε, αλλά...
Όταν λες Manchester United, εννοείς ποια είναι τη City. Γιατί ρε, όταν θες να πεις, όταν θες να πεις City, λες City. Κάτσε, κάτσε ένα λεπτό. Η City πέρσι έκανε ακραία πράγματα. Δηλαδή αξίζει να αναφέρεται εκείνη περισσότερο. Πέρσι. Και φέτος θα δεις. Όταν θες να πεις Manchester United, λες μόνο Manchester. Όταν θες να πεις Manchester City, λες City. Έχουμε Σεβίλη Ρεάλ, που είναι η Europa Champions League, ας πούμε. Επιπεδού. Όχι, είναι η Σεβίλη, είναι η ομάδα του Europa League. Επίπεδο, δηλαδή του κάθε συλλόγου. Τη διοργάνωση. Ναι, η ομάδα μία που έχει πάρει τα όλα τα Champions League και άλλα τα Europa. Τώρα έχω συγχυστεί με τη City. Έλα, ηρέμηση. Έλα. Ανάσες. Ναι, ενδιαφέρον παιχνίδι. Έχουν πέσει και οι δύο γενικά. Αλλά νομίζω ότι το έργο της Real είναι εύκολο. Θεωρώ πως η Premier League οι αγώνες θα έχουν πιο ενδιαφέρον. Καλά, πάντα η Αγγλία. Εντάξει, ναι, αλλά εννοώ και τώρα. Γιατί άλλες φορές που μπορεί να παίζουν οι ισπανικές ομάδες πολύ καλύτερα και να έχουν ανεβεί πολύ, περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τους αγώνες μεταξύ τους. Ειδικά των μεγάλων. Ναι, εντάξει. Εγώ βέβαια ήμουνα και είμαι ακόμα της άποψης ότι η Premier League δεν είναι το αγαπημένο πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ πως είναι. Εντάξει, είναι το καλύτερο που έχουμε. Είναι το πιο δυνατό, είναι αυτό με τα ομορφότερα γκολ, είναι με τις καλύτερες ομάδες, τους καλύτερους παίκτες. Αυτό που δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί, λίγο απρόβλεπτο. Ναι, ενώ τώρα έχουμε πάει προς Ισπανία πλευρά, Θέλτα και Ατλέτικο επίσης το Σάββατο, δυνατός αγώνας, ωραίος, εντάξει. Νομίζω ότι η Ατλέτικο το έχει. Και πάμε και την Κυριακή, που είναι συνήθως η μέρα των πρωταθλημάτων, η μέρα των ντέρμπι, η μέρα όλων των σημαντικών. Είναι η βασική μέρα για το ποδόσφαιρο, για την μπάλα. Ναι, τις Κυριακές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι συνήθως. Εντάξει, να αναφέρουμε ότι έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έτσι. Ντέρμπι εδώ Αγωνίων, τα εγχώρια. Τα εντός. Να το πούμε και αυτό. Και έχουμε και τον ντέρμπι των Δικεφάλων, νομίζω. Όχι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ατρόμητο. Κάτσε ρε, όχι. Δεν ήταν να παίξουν. Α, ή εκτός και αν το αλλάξανε. Γιατί νομίζω ήταν να παίξουν. Έχουμε την Κυριακή, Αστέρας Τρίπολη ΣΑΕΚ, Κηφισιά Όφη, ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ναι, βλακεία είπα. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, είναι στο Καραϊσκάκι. Και οι δύο ομάδες δυνατές, έτσι. Να δούμε πώς θα έρθει. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, εγώ πιστεύω. Ενώ παίζει και η Μπαρτσελόνα με την Athletic Bilbao για την Ισπανία την Κυριακή, και αυτό ίσως να θεωρηθεί ντέρμπι, για κάποιους ναι, για κάποιους όχι. Εντός έδρας η Μπαρτσελόνα, έχουμε ξαναφέρει ότι φέτος δεν έχει το καπνό. Να δούμε πώς θα πάει, να δούμε. Ενώ η Βιγιαρεάλ του Παναθηναϊκού παίζει με την Αλαβές. Εννοείται ότι έχουμε, το οποίο αυτό σε ενδιαφέρει σαν πιο πολύ, Κυριακή έχουμε Μίλαν Γιουβέντους. Είναι το ιταλικό το ντέρμπι, το λεγόμενο. Ιταλικό ντέρμπι είναι η Γιουβέντους που έχει πέσει πάρα μα πάρα πολύ. Ναι. Με μια Μίλαν η οποία κάνει προσπάθειες να ξανάρθει στο, πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, στην επιφάνεια, να φανεί. Ναι. Παίζει Μίλαν εντός. Άντε, ελπίζω τα καλύτερα τα αποτελέσματα. Εντάξει, κάποιος άλλο. Εγώ δεν συμπάθω τη Μίλαν, οπότε. Κάτσε να δεις τι έχει να γίνει φέτος. Και τη Δευτέρα έχουμε λίγους αγώνες. Λιγότερης της σημασίας, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι οι αγώνες που το πρωταθλήματος που έρχονται. Και να πούμε ότι από Τρίτη έχουμε ξανά Champions League. Χωρίς μας ενδιαφέρει το πολύ σαν εκπομπή. Ξαναρχίζουν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις, το ανέφερα και πριν, που θα τα συζητήσουμε όλα και την επόμενη εβδομάδα για τους αγώνες που θα γίνουν, που είναι και, ας πούμε, το βασικό κόνσεπτ που έχουμε εδώ πέρα. Ναι, να πούμε ότι εντάξει, τον αγώνα της Τρίτης, το Champions League, ο πιο έτσι ενδιαφέρον αγώνας είναι
Σεβίλη Άρσεναλ, ας πούμε. Ναι. Είναι αυτό που λέμε. Μην το ξαναπώ ότι το Champions League έχει γίνει δυναμική στην Europa League. Το έχουμε πει τόσες φορές. Μετά πάνω σημείο. Ενώ έχουμε την Τετάρτη, Paris Saint-Germain Milan. Ναι, αυτός ο αγώνας μπορεί να έχει. Ωραίο. Ωραίο γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει. Δηλαδή. Hey, Paris, εντάξει, Paris, απρόβλεπτη στην Ευρώπη. Ναι. Και την Πέμπτη. Πού είναι εκεί η μέρα που έχουμε την εκπομπή, θα τα πούμε καλύτερα εκείνη τη μέρα. Έχουμε Μαρσέιγ με ΑΕΚ, Ολυμπιακό West Ham. Δυνατή αγώνα. Παναθηναϊκός Ρεν. Δυνατή είναι αγώνες και οι τρεις. Ναι, και οι τρεις είναι πολύ καλοί. Κλασικά, όπως έχουμε πει, οι δύο ομάδες παίζουν εξωτερικό ή όχι. Η μία ομάδα παίζει εξωτερικό, ναι. Οι δύο παίζουν. Η ΑΕΚ παίζει στο εξωτερικό με τη Μαρσέιγ στη Γαλλία. Ο Παναθηναϊκός παίζει εδώ στην Αθήνα. Ναι, ενώ. Και ο Ολυμπιακός παίζει στο Καραϊσκάκι. Τον ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Αμπερντίν. Εντάξει. Ναι, αυτό, βέβαια αυτό που είπες και εσύ ότι θα τα πούμε και πολύ καλύτερα στην επόμενη εκπομπή που θα είναι. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για εθνικές ουσιαστικά. Ναι, στην επόμενη θα έχουμε τα πρωταθλήματα και το. Ναι, θα μιλήσουμε πάλι. Τα αποτελέσματα, μια γενικότερη εικόνα. Απλά τώρα αναλύσαμε και είπαμε, αναφέραμε απλά αυτά για τους αγώνες, ναι. Τα προσεχή. Τα... αυτό. Πάντως δεν μας βρίσκει και μικρή εκπομπή. Έτσι, μια ωρίτσα ναι. Την κάναμε. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αναλύσαμε γενικά και τις εθνικές και λίγο πρωτάθλημα και ευρωπαϊκά. Ναι, έτσι. Μια εκπομπή. Έμα να έχουμε ποικιλία. Βέβαια, βέβαια. Αυτό νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Έτσι, όπως είπαμε, την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε και πολύ καλύτερα για τους αγώνες ευρωπαϊκούς που έχουμε στις διοργανώσεις. Champions League, Europa League Conference. Αυτά, έτσι. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι. Να δούμε ωραία ποδόσφαιρο, ωραία γκολ. Αυτό που λέμε κάθε φορά. Αυτό που λέμε, ναι, αυτό που θέλουμε όλοι. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ. Και την άλλη Πέμπτη την ίδια ώρα προφανώς.